Με το φακό του Καλύμνος Νιούς υποδεχόμαστε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τέως Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεται στην Καλύμνο. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, η χαρά μου είναι και εμένα μεγάλη. Και βέβαια θα έλεγα στην όμορφη Καλύμνο, που ο στόχος και ο σκοπός του ταξιδιού μας είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε και με τον Δήμαρχο του Καλύμνου, τον κύριο Μαστροκούκο, αλλά και με τον εκλεκτό φίλο πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αποστολάτο, και βέβαια χαίρομαι που βλέπω εδώ και τον Αντιδήμαρχο, με στόχο να μπορέσουμε να δούμε τα προβλήματα του νησιού και μέσα από μια αλληλεγγύη που έχουμε έτσι κι αλλιώς από το μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, με τον Ιατρικό Σύλλογο της Καλύμνου, που έχουμε εξαιρετική σχέση, αλλά πέραν τούτου και ως ΕΛΙΤΟΥΡ, που είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικού Τουρισμού και Ευεξίας, να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τη Δημοτική Αρχή και με όλους τους φορείς του τόπου, εάν μπορούμε και πώς να αξιοποιήσουμε τα λουτρά της θέρμας, και βέβαια αυτό να μπορέσει να αποτελέσει ενδεχομένως και μια πηγή ανάπτυξης μέσα από την δυνατότητα ενδεχομένως του μέλλοντος στην προσέλευση και στην προσέλκυση αρκετών υγιών ή ασθενών που θα μπορούσαν να κάνουν συμπληρωματική θεραπεία μέσα από τα θερμά λουτρά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πρέπει να σας πούμε ότι ο κύριος Αποστολάτος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σας. Θα έρθει ο κύριος Πατούλης. Δεν πιστεύω να μείνει εκεί. Εκεί θα είμαστε λίγο. Δεν είναι δυνατόν. Και μάλιστα φέρνετε και πολύ ωραίες ειδήσεις. Εύχομαι όλα αυτά να ευοδοθούν. Βεβαίως, καταρχάς θέλω να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την πολύ και εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα και σε περιόδους που υπήρχε οικονομική κρίση, με φάρμακα, με δυνατότητες βοήθειας όσο ήταν δυνατόν βάσει των δικών μας προφανώς δυνατοτήτων. Αλλά σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πιο αναπτυξιακά ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας, και φυσικά αυτή η συνεργασία να παράγει ανάπτυξη για το αύριο. Θα συναντήσετε το Δήμαρχο αύριο? Από ό,τι γνωρίζω, αύριο είναι προγραμματισμένο και βέβαια θα έχω τη μεγάλη χαρά να συζητήσουμε και στον Ιατρικό Σύλλογο για τα προβλήματα της υγείας του τόπου. Κύριε Αποστολάτου, θέλετε να πείτε κάτι? Είναι μεγάλη μας τιμή για την Καλύμνο αλλά και για όλη την περιφερειακή Καλύμνου, που έχουμε εδώ πέρα ένα πραγματικό φίλο της Καλύμνου, ένα φίλο της Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του πιο μεγάλου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας με 28.000 μέλη. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έχει περίπου τους μισούς γιατρούς όλης της χώρας. Εμείς θα τιμήσουμε αύριο τον κύριο Πατούλη, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στα νησιά μας. Και επίσης ένας άλλος λόγος που είναι εδώ πέρα είναι για να μας δώσει τα φώτα του, την τεχνογνωσία του και τις γνώσεις του, ούτως ώστε να ξεμπλοκάρει αυτό το έργο για τις θερμοπηγές, το οποίο αυτό, εάν υλοποιηθεί, που θεωρώ ότι πρέπει να το υλοποιήσουμε, θα δώσει άλλη προοπτική και ανάπτυξη στην Καλύμνο για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πατούλη και εσάς που μας δίνετε αυτό το βήμα. Να μιλήσει και ο Αντιδήμαρχος. Εμάς μας τιμά ιδιαίτερα, ο συνάδελφος κύριος Πατούλης, μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί καταρχήν είναι πρωτοπόρος στο είδος της αιματικής ιατρικής, και όντως αυτό είναι από τα στοιχήματα του κυρίου Μαστροκούκου, να φτιάξουμε επιτέλους τις αιματικές πηγές που ήταν τόσα χρόνια αναξιοποιητά. Τώρα είναι, πιστεύω, η ευκαιρία μας να μας δοθεί μια λύση και να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός, γιατί αυτό το πράγμα θα δώσει φώτα και νοή σε αυτό το νησί, και αφορά και την ιατρική. Είναι ένα διπλά το τουρισμό και η ιατρική. Άρα είναι ένα συνδυασμός διπλός. Εξαιρετικός, ακριβώς. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε και εύχομαι να ευοδοθούν τα πάντα. Καταρχάς, ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία, αλλά κυρίως είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίσουμε και από κοντά αυτό το περήφανο κόσμο της Καλύμνου. Είναι, θα έλεγα, παρά είναι περήφανος. Έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι για μας τουλάχιστον αποτελούν και τους συνειδηροφύλακες της χώρας, και αυτό είναι το σημαντικό. Αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.